μια τελευταία ερώτηση από την κυρία Στέλλα Γερβουδάκη, η οποία αναφέρεται, λέει ότι αν το εύρος της οικονομίας αποτελεί ένα από τους παράγοντες διαφθοράς και του υπερτροφικού ρόλου του κράτους, πώς εξηγείται ότι άλλα μικρά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πολύ καλύτερους δείκτες καλής διοίκησης και χαμηλά επίπεδα διαφθοράς. Αυτό όσον αφορά το βάθος της οικονομίας μου φαίνεται που αναφέρατε για την Ελλάδα. Δεν είναι. Θα προσφύγω στον κύριο Βεϊνόγλου, ο οποίος είπε ότι κάθε κράτος, κάθε κοινωνικό σχηματισμός έχει την ιστορία του. Τα μικρά κράτη της Ευρώπης, τα οποία έχουν πληθυσμό σαν εμάς, μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα από αυτά ήταν και αυτοκρατορικές πρωτεύουσες και πέτυχαν μία συσσόρευση κεφαλαίου και μία οικονομική δραστηριότητα. Είτε ονομάζουμε, λέμε για Ολλανδία, είτε μιλάμε για Δανία, είτε για άλλες παράλληλες ή Πορτογαλία, παρόμοιες χώρες με εμάς, που έχουν άλλες δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας και πρόσβασης στους οικονομικούς θεσμούς από ό,τι έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα θεωρώ ότι δεν έχουν λύσει και το πρόβλημα. Θυμάμαι τον Μπόργκεν, για παράδειγμα, και γέλαγα την ταινία, τη δανέζικη σειρά, που ο Υπουργός Άμυνας αναγκάστηκε να παραιτηθεί διότι πήγε σε ένα ταξίδι στην Σκωτία και δέχθηκε σαν δώρο ένα κυνηγητικό όπλο. Στην Ελλάδα, είπαμε, αυτά δεν θα ήταν τόσο σημαντικό το θέμα το εάν κάποιος γίνεται για ένα ταξίδι με ένα κυνηγητικό όπλο. Είναι θέματα νοοτροπίας τα οποία καλλιεργούνται και ίσως, και εδώ είναι που θα ρίξω τη βόμβα μου, μία από τις αιτίες για τις οποίες δεν έχει αναπτυχθεί αυτή η κουλτούρα και αντίστοιχα υπάρχει η δυνατότητα της αίσθησης ότι δεν θα τιμωρηθώ, οφείλεται στο ότι έχουμε ενισχυμένη αναλογική που καθιστά ενδεχομένως την κατάληψη του κράτους σαν μία διέξοδο, ενώ αν είχαμε κουλτούρα συνεργασίας που θα έβγαινε από σωστά κόμματα που δεν θα φοβόμασταν την συνεργασία τους, να μην είχαμε τέτοια φαινόμενα. Δεν είναι κάτι το οποίο το σκέφτηκα εγώ. Μια ομάδα και μάλιστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανέλησε το έργο της DG Reform, λέει ότι μία από τις αιτίες της κομματοκρατίας και της πολιτικοποίησης της δημόσιας διοίκησης είναι ότι κάθε φορά η δημόσια διοίκηση γίνεται έρμεο ενός κόμματος. Αν είχαμε κυβερνήσεις συνεργασίας που τα κόμματα μπορούσαν να συνεργαστούν μεταξύ τους και ο ένας έλεγχε τι έκανε ο άλλος, ενδεχομένως να μην υπήρχε τέτοιο περιθώριο για την διαφθορά. Θέμα για συζήτηση. Άλλη εκδήλωση.